Τώρα η καλημέρα μου θα φτάσει στον κύριο Χαιρέτη. Πώς είστε, καλημέρα. Καλημέρα σας, καλημέρα σας κυρία Δουλγεράκη. Καλά είμαστε, δόξα τω Θεώ. Χαίρομαι. Είναι μια διαδικασία η προεκλογική που κουραστική μένα, αλλά μας αρέσει. Είναι ωραία κούραση, γιατί είναι πιο έντονη η επαφή με τον κόσμο και αυτό μας γεμίζει. Ούτως ή άλλως, από το 2014 εσείς δεν ασχολείστε με τα κοινά? Βεβαίως, βεβαίως. Από το 2014 είμαι εκλεγμένος και υπηρετώ το Δημοτικό Συμβούλιο. Mm-hmm. Είναι κάτι που σας αρέσει, είναι κάτι που σας εξεντάρει? Τι είναι αυτό που σας κάνει να ασχολείστε με τα κοινά και κυρίως με την τοπική αυτοδιοίκηση, που έχει βέβαια και τα καλά της, έχει και τα αρνητικά της? Βέβαια, βέβαια. Κυρία Δουβιαράκη, από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, ασχολούμαι με την κοινωνία. Προέρχομαι μέσα από την κοινωνία, είμαι μέσα στην κοινωνία. Μ' άρεσε, πάντα ασχολιόμουν και πριν εκλεγώ και πριν εκτεθώ ως υποψήφιος. Μου άρεσε να ασχολιέμαι, δεν μου περνούσε απαρατήρητο κάτι που συμβαίνει δίπλα μου. Αν μπορούσα να βοηθήσω ή αν μπορούσα να συμβάλλω σε οτιδήποτε, έδειχνα το ενδιαφέρον μου. Γιατί η αυτοδιοίκηση? Γιατί η αυτοδιοίκηση είναι αυτή. Είναι η αμεσότητα, και ειδικά η πρώτη του βαθμού αυτοδιοίκηση, είναι η αμεσότητα με τον κόσμο που εμένα μ' αρέσει. Με ενδιαφέρει να έρθει σε επαφή με τον κόσμο, μεμονωμένα με δημότες ή με κοινωνικούς φορείς ή με συλλογικούς φορείς, και να κάνεις την προσπάθειά σου. Συνήθως ο κόσμος δεν έχει παράλογες απαιτήσεις. Η μεγαλύτερη του απαίτηση είναι να αισθανθεί ότι τον ακούς. Και εγώ το κάνω αυτό. Το έχω σαν χαρακτηριστικό. Και μ' αρέσει και εμένα η επαφή αυτή και να ακούς τους προβληματισμούς και να κάνεις την προσπάθειά σου μετά. Ξέρετε, το κάθε θέμα είτε είναι συλλογικό είτε ατομικό πολλές φορές έχει πολυεπίπεδη δραστηριότητα, άρα μπορεί κάπου να μην το καταφέρεις να το φτάσεις μέχρι τέλος. Ο κόσμος όμως θέλει να δει ότι προσπάθησες, και αν δεν το καταφέρεις θα καταλάβει γιατί δεν το κατάφερες, γιατί υπάρχουν εμπόδια θεσμικά ή οτιδήποτε, και αν το καταφέρεις κάνει μια θεσμική αλλαγή, μια βελτιώση, μια εικόνα, μια παθογένεια, αυτό σε γεμίζει και εσένα, σε χαροποιεί. Και τουλάχιστον μέσα σε αυτή την προσπάθεια πας στη γειτονιά του, του μιλάς όπως είπατε, αυτή η επαφή, δεν νιώθει ότι τον αγνοείς, αυτή η επαφή που έχει να κάνει με εκείνο που και εσύ πρεσβεύεις, εκείνο για το οποίο εκείνος ζητά να πάρει αυτό μια ανάσα, έτσι δεν είναι? Γιατί άκουγα τις προηγούμενες ημέρες με ανθρώπους να λένε ότι, ξέρετε, το να μην επισκέπτεσαι την πόλη σου, το να μην επισκέπτεσαι τις γειτονιές, το να είσαι μακριά για χρόνια ολόκληρα και στην συνέχεια να πηγαίνεις και να λες ότι ζητάω την ψήφο σου, αυτό είναι και εκείνο που μοιάζει ότι τον άλλο τον λυπεί, τον πονάει, τον πικραίνει. Και καλά κάνετε και το αναφέρατε αυτό, γιατί έχετε άμεση επαφή με τον κόσμο στην καθημερινότητά σας. Βεβαίως, και παρότρινα πάρα πολλούς νέους ανθρώπους που δεν είχαν ξανασχοληθεί να ασχοληθούν. Μας αρέσει αυτό και πρέπει οι νέοι άνθρωποι να δραστηριοποιούνται στα κοινά. Και το καλύτερο πεδίο δράσης είναι ο πρώτος βαθμός αυτοδιοίκησης. Γιατί περιλαμβάνει την πραγματική ζωή. Απάντα που συναντάει κάποιος άνθρωπος από το πρωί που θα ξυπνήσει, θα βγει από το σπίτι του, μέχρι το βράδυ που θα επιστρέψει. Έτσι. Και με κοιτάτε ως δημότη στα μάτια. Έτσι. Βέβαια. Και να κοιτάς τους ανθρώπους στα μάτια και να. Κοιτάξτε, όταν λέτε την αλήθεια στον άλλον, ακόμα και αν δεν γίνεται κάτι, και λες την αλήθεια, ο άλλος το καταλαβαίνει. Δεν μπορεί όμως. Είναι μια διαδικασία πολύ. Πολύ ζωντανή. Δεν μπορεί όμως. Γιατί κάθε μέρα είναι κάτι που εξελίσσεται. Κάθε μέρα είναι διαφορετικό. Σωστά. Σωστά. Αλλά και μέσα σε όλα αυτά δεν μπορεί να μην υπάρχουν και εκείνες οι στιγμές που νιώθεις ενδεχόμενα την πίκρα εξαιτίας του ότι μπορεί κάτι να μην πήγε καλά, κάτι να μην έγινε, αυτό το οποίο εισπράτεται επίσης σε πολλές περιπτώσεις, έτσι. Την πίκρα την νιώθω εγώ προσωπικά. Αυτό που θέλω να αποφύγω και αυτό που θεωρώ το χειρότερο αυτός, είναι η αδικία. Δεν θέλω να αδικήσω ποτέ στη ζωή μου άνθρωπο. Θεωρώ ότι αν το κάνω άθελά μου και το καταλάβω, βεβαίως προσπαθώ να το διορθώσω. Ηθελημένα δεν θέλω να το κάνω και είναι και αυτό που με πληγώνει περισσότερο. Όταν νιώθω ότι αδικούμε. Και αυτό το έχω νιώσει πολλές φορές. Δηλαδή να σε αδικεί, ας πούμε, κάποιος. Αλλά το ξεπερνάμε και πάμε παρακάτω. Το ξεπερνάμε και πάμε παρακάτω, γιατί σας είπα, είναι δυναμικό, κάθε μέρα αλλάζει.
σας είπα, πέρα από το ότι πρέπει να σχεδιάζεις και για το μέλλον, διότι οι αλλαγές σήμερα γίνονται με μεγάλες ταχύτητες, η κύρια δουλειά, η κύρια ενασχόληση είναι η πραγματική ζωή, είναι η καθημερινή ζωή. Αυτό αλλάζει κάθε μέρα. Δηλαδή, αν σήμερα βγεις και πεις, θα κάνω όλα τέλεια, δεν έχω ούτε μία λακκούβα, είναι εκπεντακάθαρα όλα, αύριο μπορεί να μην είναι. Μάλιστα. Κύριε Χαιρέτη, να ρωτήσω κάτι τελευταίο. Για εσάς προσωπικά, οι προκλήσεις του Ηρακλείου για την επόμενη πενταετία, ποιες κατά την άποψή σας είναι? Είναι πολλές και είναι μεγάλες. Το Ηράκλειο προέρχεται από μια στασιμότητα. Άρα ξέρουμε πολύ καλά ότι αν ο κόσμος μας θυμίσει και είμαστε η επόμενη δημοτική αρχή, η 1η Ιανουαρίου θα είναι η μέρα δουλειάς. Δεν θα είναι η μέρα ούτε πανηγυριού ούτε φυσικασμού. Θα είναι η μέρα που θα πρέπει να δουλέψουν όλοι. Όλοι, είτε μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο, είτε όσοι συμμετέχουν στην εκτελεστική εξουσία, έχει πάρα πολύ δουλειά. Τώρα, να το κάνουμε πιο συγκεκριμένα. Θέλει πολλές βελτιώσεις, η πραγματική ζωή, η καθημερινότητα, η καθαριότητα φυσικά. Θέλει ένα πρόγραμμα ασφαλτοστρώσεων στις γειτονιές. Έχετε δει, φαντάζομαι, στην πόλη, ζείτε κι εσείς, πώς είναι οι δρόμοι μας. Θέλει όμως και μεγάλες παρεμβάσεις. Μεγάλες παρεμβάσεις μπορεί να θεωρηθεί ο στόχος που είναι το νερό, συνεχή ροή. Είμαστε από τις ελάχιστες πόλεις που δεν το έχουμε. Μεγάλες παρεμβάσεις μπορεί να θεωρηθούν η δημιουργία διαδρομών. Μεγάλες παρεμβάσεις μπορεί να θεωρηθεί η μαρίνα που κατά κάποιο τρόπο αυτό έχει αρχίσει να δρομολογείται με τις μελέτες που ξεκίνησαν να ανατεθούν. Θα χρειαστούν και μεγάλες παρεμβάσεις, διότι πρέπει παράλληλα με το τι κάνεις για την πραγματική ζωή, για την καθημερινή ζωή, θα πρέπει να σχεδιάζεις και για το μέλλον, διότι οι αλλαγές είναι πολύ γρήγορες. Η επισκεψιμότητα που έχουμε σήμερα, οι προβλέψεις είναι ότι θα διπλασιαστεί. Δεν ξέρω αν οι υποδομές μας μπορούν να την αντέξουν. Και αυτό που χρειάζεται να κάνουμε, και το κάνει ο Αλέξης ο Καλοκαιρινός, είναι αυτής της φιλοσοφίας. Και εμένα μου αρέσει αυτό, γιατί σαν άνθρωπο, σαν φιλοσοφία, το έχω κι εγώ. Θέλει να δράει επί του πεδίου. Δηλαδή, είναι πολύ διαφορετικό να σου αναφέρουν ένα πρόβλημα και να κάτσουν σε ένα γραφείο να το σχεδιάσουν ένας μελετητής, ένας γραμματέας, ένας οτιδήποτε, και αλλιώς είναι να πας να το δεις και να μιλήσεις με τους ανθρώπους που το αντιμετωπίζουν. Από εκεί παίρνεις ιδέα. Παίρνεις ιδέες και για το πώς γίνεται, για το πώς δημιουργήθηκε και για το πώς αντιμετωπίζεται. Mm-hmm. Αυτό mm-hmm. το κάνει, και εμένα μου αρέσει υπερβολικά αυτό, γιατί το έχω υιοθετήσει στη ζωή μου πολλά χρόνια τώρα. Μάλιστα. Και θεωρώ ότι είναι η πεμπτουσία το πώς θα γίνει στα προβλήματα. Λοιπόν, εγώ σας ευχαριστώ για τις πρώτες κουβέντες. Εύχομαι καλή δύναμη, καλή συνέχεια, κύριε Χαιρέτη. Καλημέρα σας. Σας ευχαριστώ πολύ, κυρία Δουλγεράκη, καλή συνέχεια και σε εσάς. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλά να είστε. Καλά.